αν δεν κάνω λάθος έτσι, και 40 οικισμούς. Αρκετό τουρισμό, όπως ήδη είπατε, ναι. Εισπράξεις το καλοκαίρι. Ναι, έχετε όμως αρκετά προβλήματα παρόλα αυτά. Έχετε ιεραρχήσεις έτσι, τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα σας πω. Το βασικότερο πρόβλημα, από εκεί που πρέπει να ξεκινάμε τη συζήτησή μας, είναι το μοντέλο, το αναπτυξιακό, το τουριστικό μοντέλο που θέλει να διαμορφώσει ο Δήμος. Αυτή τη στιγμή, ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός και μια ταυτότητα ενιαία όσον αφορά το τουριστικό προϊόν και την τουριστική ταυτότητα του Δήμου. Κανείς δεν ξέρει, πέρα από την Αμουδάρα ή τα μικρά καταλήμματα που υπάρχουν στην περιοχή, ποιο είναι το τουριστικό μοντέλο αυτής της περιοχής. Τελικά, είναι μόνο το ξενοδοχείο All Inclusive στην Αμουδάρα και κάποια καταλήμματα ή άλλα ξενοδοχεία στην Αγία Πελαγία, στη Λιγαριά. Είναι ο τουρισμός της ενδοχώρας, είναι η σύνδεσή τους, είναι το πόσο μπορεί να γίνει ποιοτικότερος αυτός ο τουρισμός. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό, τι μπορεί να δώσει το Μαλεβίζι σε έναν επισκέπτη. Για μας λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα και δεν θεωρούμε ότι αυτό που υπάρχει σήμερα τουριστικά στο Μαλεβίζι αντιπροσωπεύει και τις πραγματικές δυνατότητες του Δήμου. Θα τολμήσω να πω ότι για μας είναι βασική προτεραιότητα το πώς θα αναπτύξουμε τουριστικά σωστά το Μαλεβίζι, το πώς θα συνδέσουμε τον πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό, την ιστορία της περιοχής με το ξενοδοχειακό προϊόν, το πώς δηλαδή θα ενσωματώσουμε τον πρωτογενή τομέα, τα προϊόντα, τα πολύ ποιοτικά της περιοχής στη λειτουργία των ξενοδοχείων. Έχουν γίνει προσπάθειες από ξενοδόχους της περιοχής να ενσωματώσουν πολύ ποιοτικά προϊόντα του πρωτογενή τομέας, όπως είναι το κρασί, όπως είναι το τυρί, σε πρώτη φάση στα ξενοδοχεία της περιοχής. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι μαζί, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, να συντονίσει ο Δήμος τις δυνάμεις της περιοχής. Αυτός είναι ο βασικός του ρόλος και μαζί με αυτούς να σχεδιάσει και να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά τις περιοχές που στηρίζονται στον τουρισμό. Διακρίνουμε ότι γνωρίζετε αρκετά πράγματα για τον τουρισμό και αυτό οφείλεται και στο ότι είστε διευθυντής προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικού ανθρώπινου δυναμικού. Ναι, όπως... σε ξενοδοχειακή μονάδα. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, πήρατε την απόφαση να ασχοληθείτε περισσότερο με τα δημοτικά, τοπικά δρόμια, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρείτε ότι είχατε ανέκαθεν αυτό το μικρόβιο. Θεωρείτε ότι είναι μικρόβιο? Δεν ξέρω αν είναι μικρόβιο, δεν ξέρω αν υπάρχει αντιβίωση γι' αυτό. Ξέρω ότι από τα πολύ πρώτα φοιτητικά μου χρόνια προσπαθώ να ασχολούμαι να είμαι ενεργός φοιτητής, ενεργός δημότης, ενεργός πολίτης συνολικότερα. Θεωρώ ότι μέσα από τη συλλογική δράση μπορείς να πετύχεις πράγματα. Ο λόγος που αυτό το μικρόβιο, όπως αναφέρατε, μπήκε και στα επαγγελματικά μου, το ότι ασχολήθηκα με τον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ήταν γιατί μ' άρεσε, γιατί θεωρώ ότι τα αποτελέσματα έρχονται μέσα από ομαδική δουλειά, μέσα από συλλογικές δράσεις, μέσα από σχεδιασμό και αλληλεγγύη μεταξύ των ομάδων που δραστηριοποιούνται σε ένα τομέα. Το ότι είμαι διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα με βοηθάει πάρα πολύ στο βήμα που κάνω τώρα, γιατί για μένα μια μεγάλη πρόκληση ενός πολιτικού, να το πούμε έτσι, αν και ο όρος δεν μου αρέσει, είναι να συνθέσει δυνάμεις. Να συνθέσει τις δυνάμεις κοινωνίας, να συνθέσει ανθρώπους, να αξιοποιήσει τους καλύτερους, να βελτιώσει αυτούς που έχουν αδυναμίες, να βρει ρόλους σε ανθρώπους που ενδεχομένως μέχρι προτείνως δεν είχαν. Και από όλους αυτούς, από όλο αυτό το σχεδιασμό, να ενδυναμώσει συνολικά τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Ο Δήμος είναι ένας οργανισμός, επομένως χρειάζεται να συνενώσουμε, να συνθέσουμε, να εντοπίσουμε αδυναμίες και να τις βελτιώσουμε για να προχωρήσουμε μπροστά ένα βήμα. Ένας οργανισμός που πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους. Όπως έχετε έτσι και αλλιώς δηλώσει. Κύριε Μποκέα, είσαστε έντονα πολιτικοποιημένος στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και τώρα στο κίνημα αλλαγής. Μάλιστα, είχατε διατελέσει και τομεάρχη τουρισμού. Σωστά. Τελικά πιστεύετε οι κομματικές ταμπέλες βοηθούν ή βλάπτουν έναν υποψήφιο δήμαρχο? Οι κομματικές ταμπέλες. Αυτή είναι μια έτσι, ερώτηση που πρέπει να γίνεται και έχει ενδιαφέρον να την απαντάμε πάντα. Νομίζω ότι οι κομματικές ταμπέλες στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν χωρούν. Η κοινωνία, ο τόπος δεν έχει, τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημότες δεν έχουν χρώμα. Σίγουρα ο καθένας έχει την κομματική του, την πολιτική του ιδιότητα, την ιδεολογία του. Όταν όμως μπαίνουμε σε ένα σχήμα, σε ένα κίνημα, σε μια ομάδα ανθρώπων που στόχος ο κοινός είναι να αναπτύξουμε τον τόπο μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου,
τότε θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, θα πρέπει να συνθέτουμε δυνάμεις, όπως είπα και πριν, να βρίσκουμε τις κοινές συνισταμένες μας και να προχωράμε μπροστά. Η κομματική ιδιότητα δεν παίζει ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ έχω τη χαρά να έχω ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς δίπλα μου, ενώ στο ψηφοδέλτιο, αλλά όχι μόνο, ανθρώπους που συμπαραστέκονται καθημερινά σε αυτή την προσπάθεια, που προέρχονται από όλους τους κομματικούς χώρους. Όπως έχουμε πει και επίσημα, όπως έχω δηλώσει και επίσημα, χρήσμα δεν διεκδικούμε από κανένα. Δεν μας αφορά οποιοδήποτε κομματικό χρήσμα, μας αφορά η εμπιστοσύνη της κοινωνίας και μας αφορούν όλες οι υγιείς δυνάμεις που θέλουν να συνταχθούν σε μια τέτοια προσπάθεια. Αυτός ο αγώνας είναι συλλογικός, είναι συμμετοχικός και δεν μπορεί να περιορίζεται στα πλαίσια ενός κομματικού σχηματισμού. Ναι. Μια πολυσυλλεκτική ενωτική προσπάθεια, λοιπόν. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και νομίζω ότι μέχρι τώρα έτσι προχωράει. Αυτή η προσπάθεια μέσα έχει. Αυτό μας το είπατε off camera, αλλά θέλω να εστιάσουμε εκεί. Έχει μέσα πολύ αξιόλογες παρουσίες και ιδιαίτερες γυναίκες. Είμαστε τρεις γυναίκες, γι' αυτό θέλω να εστιάσουμε εκεί. Βεβαίως. Θα το πω και on camera, λοιπόν. Οι γυναίκες, πρόσφατα κάναμε και μια εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, δεν θα έπρεπε να περιορίζονται στην ποσόστοση, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, το ότι υπάρχει νομοθεσία που προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό γυναικών. Για μένα δεν είναι θέμα φύλου. Είτε άντρας είτε γυναίκα, αρκεί να είσαι δραστήριος, να είσαι παραγωγικός, να θες να προσφέρεις στα κοινά. Και πραγματικά σας το λέω, η επιλογή των γυναικών που συμμετέχουν στην παράταξη δεν έχει προέλθει λόγω ανάγκης ποσόστοσης. Βασίζεται στη λογική ότι εδώ επιλέγουμε τους καλύτερους. Και οι γυναίκες που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο πραγματικά είναι οι καλύτερες. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ξεχωρίζουμε έναν άντρα υποψήφιο σχέση με μια γυναίκα υποψήφια. Δεν βλέπω κάτι που μπορεί να τις διαχωρίζει και αυτό, αν θέλετε, είναι και κάτι το οποίο το τηρώ και στα επαγγελματικά μου. Στις επαγγελματικές μου δραστηριότητες, διότι και ως υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού δεν κοιτάζω σε μια επιλογή το φύλο, κοιτάζω τις ικανότητες και το κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει ένας άνθρωπος στο ρόλο που το ανατίθεται. Και νομίζω ότι απαντάω έτσι και on camera. Ναι, είναι εξίσου καλή και η μεν και η δε. Και δείχνει και εμπιστοσύνη από το ωραίο φύλο. Έτσι κι αλλιώς, αφού μας αναφέρατε ότι δεν προσπαθήσατε να ψάξετε να βρείτε ένα 40% όπως έχει απαιτηθεί. Δεν βασίσαμε την επιλογή των γυναικών στην ποσόστοση. Ότι προσπαθήσαμε προφανώς να βρούμε και άντρες και γυναίκες, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε. Αλλά δεν μας περιόρισε αυτό το 40%. Δεν το είχαμε στο μυαλό μας. Το θέμα είναι, βέβαια, να προσθέσω κάτι πριν μου κάνει την επόμενη ερώτηση. Να προσθέσω ότι θα πρέπει επίσης αυτό το 40% ή τη συμμετοχή των γυναικών να την κάνουμε πράξη για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μας τιμήσει ο κόσμος με την ψήφο του και μας εκλέξει ως την επόμενη δημοτική αρχή, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη αξιοποίηση και του. Μπροστά και οι γυναίκες. Και των γυναικών, μπροστά και οι γυναίκες, βέβαια. Βαρύτητα στο λόγο. Κύριε Μποκέ, στο Μαλεβίζ υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, αξιόλογοι εννοείται, οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς και ο κόσμος θα έλεγε ότι ναι, μεν θέλουμε την εμπειρία κάποιου μεγαλύτερου, αλλά θέλουμε και τη φρεσκάδα κάποιου νεότερου. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο συνοθήλευμα και τι εννοώ, θα ήσασταν έτοιμος να συνεργαστείτε είτε πριν τις εκλογές, είτε μετά τις εκλογές, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα για το καλό του Δήμου? Για το καλό του Δήμου θα συνεργαστούμε με όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας, ανεξαρτήτως αν είναι, συμμετέχουν σε κάποιο ψηφοδέλτιο ή αν είναι ήδη άλλες παρατάξεις που έχουν έτσι δημοσιοποιήσει την υποψηφιότητά τους. Συνεργασίες είναι απαραίτητες έτσι κι αλλιώς. Εμείς όμως προχωράμε με ένα σχέδιο, πιστεύουμε ότι ο κόσμος υποστηρίζει την προσπάθειά μας. Έγινε και η πρώτη επίσημη ανοιχτή εκδήλωση την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Τετάρτη, όπου πραγματικά ξεπέρασε κάθε προδοσία δική μας. Πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου ήταν φοβερή. Μας δίνει δύναμη, προχωράμε. Σίγουρα οι υπόλοιποι υποψήφοι, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως ηλικίας ή περιεχομένου. Νομίζω αυτό που θα πρέπει να δουν οι δημότες είναι ποια υποψήφια παράταξη μπορεί να εκφράσει καλύτερα το μέλλον του τόπου. Μπορεί να δουλέψει περισσότερο, μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που λέμε μέχρι σήμερα. Επομένως, το αν θα συνεργαστούμε σε αυτή τη φάση είναι για μας αυτονόητο. Θα συνεργαστούμε με όλους που έχουν ένα κοινό στόχο, ένα κοινό όραμα, μοιράζονται ένα κοινό όραμα μαζί μας για την ανάπτυξη του τόπου. Είναι και το θεμητό αυτό. Και κάτι άλλο, για την απλή αναλογική.
Η απλή αναλογική έχει έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση για να προωθήσει τις ευρύτερες συμφωνίες, σαν να λέμε. Αν όμως κάποιος δήμαρχος δεν κερδίσει το 51%, δεν γίνεται δέσμιος μειοψηφιών. Ο Κλισθένης έχει προκαλέσει αυτή τη συζήτηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατά πόσο μπορεί την επόμενη μέρα ένας υποψήφιος δήμαρχος με το ποσοστό που περιγράψετε να λειτουργήσει ο Δήμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το δούμε στην πράξη αμέσως μετά τις εκλογές. Σίγουρα όμως, όταν έχεις μπροστά σου να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, θα πρέπει να έχεις μέσα σου και την ετοιμότητα, την πολιτική, για να αντιμετωπίσεις τέτοιου είδους προκλήσεις. Το τι συμμαχίες μπορεί να προκύψουν, το τι συνεργασίες προγραμματικού πλαισίου. Το τονίζω αυτό και πάνω το τραπέζι. Ανεξαρτήτως, μάλλον στα πλαίσια μιας λογικής κατεύθυνσης να πάει μπροστά ο Δήμος, ναι, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Όμως, πανέρχομαι και σε αυτό που είπα πριν, για μας είναι στόχος να σχηματίσουμε μία αυτοδύναμη έτσι, πλειοψηφία την επόμενη μέρα και σίγουρα, ανεξάρτητα το αποτέλεσμα, θα διεκδικήσουμε ευρύτερες συμμαχίες κοινωνικές για να πάει μπροστά ο Δήμος. Μας μιλήσετε για τα οράματα, μας μιλήσετε για το ρίσκο που παίρνετε και είναι ωραίο ρίσκο αυτό, με τέτοια όρεξη και όνειρα. Εγώ θέλω λίγο να πάμε στον Μενέλο. Είστε ένας νέος άνθρωπος που σίγουρα αγαπάει να κάνει κάτι περισσότερο από τα κοινά. Τι άλλο είναι αυτό που αγαπάει ο Μενέλος Μπουκέας, τι άλλο του αρέσει να κάνει. Στον ελεύθερο του χρόνο. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει, αλλά ναι. Τώρα δυστυχώς ο ελεύθερος χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, έως ανύπαρτος. Έχετε επιλέξει τον ελεύθερο χρόνο σας να το αφαιρώσετε στα κοινά. Αυτή την περίοδο, σωστά, ο ελεύθερος χρόνος αφιερώνεται στην προεκλογική διαδικασία και στο να μάθουμε όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε για το Μαλεβίζι. Όμως, όταν υπήρχε ελεύθερος χρόνος, σίγουρα μου αρέσουν οι παρέες με μουσική έτσι, συνοδεία, ειδικά κριτική μουσική που μου αρέσει πάρα πολύ. Να, και εμένα. Και ο αθλητισμός, διάφορα σπορ έτσι έχω κάνει κατά καιρούς, η μουσική. Ακούγονται τετριμένα, όμως αυτά είναι. Δεν έχω κάτι το και τώρα ιδιαίτερα. Ένας νέος μπαμπάς. Ένας νέος μπαμπάς θέλει να αφιερώνει χρόνο με την οικογένειά του και το παιδί του. Αυτό είναι ειδικά με το μικρό. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς όμως υποχρεώσεις. Είναι γιος. Είναι γιος. Να τον χαίρεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι λίγος ο χρόνος. Και όπως είπα και πριν, επειδή είναι και μια ηλικία τώρα που αρχίζει να είναι στα καλύτερά του και να περνάς και καλά όταν είσαι με το παιδί. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα κομμάτια που μου λείπουν και που θα ήθελα να είχα περισσότερο χρόνο για να τον αφιερώνω μαζί του. Κύριε Μπουκέα, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς πρέπει να κλείσει εδώ η συζήτησή μας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Να είστε και καλά. Να κάνει αυτό που είπε. Καλή επιτυχία. Ένα Δήμο όπως τον έχει ονειρευτεί και όπως τον ονειρεύονται τόσοι άλλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη φιλοξενία και ελπίζω να τα ξαναπούμε.